Η Τουρκία αποκάλυψε το ποσό ρεκόρ που θα δαπανίσει για τον στρατό της το 2025. Θα τρέξει χίλια αμυντικά προγράμματα. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα λοιπόν, η Τουρκία θα δαπανίσει ποσό ρεκόρ το 2025 για τις αμυντικές της δαπάνες. Πηγή της εν λόγω είδησης αποτελούν δηλώσεις του ίδιου του αντιπροέδρου του κράτους, Τζευνέτ Γιλμάζ. Πιο συγκεκριμένα και βάσει τουρκικών αναφορών, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ονόματι Τζεφνέτ Γιλμάς, αποκάλυψε κατά τη διάρκεια σχετικής συνέντευξης τύπου το χρηματικό ποσό που θα δαπανίσει το τουρκικό κράτος το ερχόμενο έτος για τα στρατιωτικά του προγράμματα και ανάγκες. Ο Γιλμάς δήλωσε συγκεκριμένα πως σκοπός μας είναι να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο η εξάρτησή μας από ξένες αμυντικές βιομηχανίες έχουμε αποφασίσει να δαπανίσουμε το ποσό των 931 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών για τις αμυντικές δαπάνες του επόμενου έτους και 695 δισεκατομμύρια λίρες για δαπάνες εσωτερικής ασφάλειας αν συμπεριλάβουμε τους πόρους που θα αποδεσμευτούν για το Ταμείο Υποστήριξης Αμυντικής Βιομηχανίας, τότε θα δαπανίσουμε συνολικά 1 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας το 25. Με γρήγορους υπολογισμούς συμπεραίνουμε πως η Τουρκία αναμένεται να ξοδέψει περίπου 47 δισεκατομμύρια δολάρια τον επόμενο χρόνο για τον στρατό της, δηλαδή σχεδόν 43,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας από τους λόγους που το 2025 θα αυξηθούν δραματικά οι αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας είναι το Ταμείο Υποστήριξης Αμυντικής Βιομηχανίας. Φαίνεται πως η τουρκική κυβέρνηση το θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό, γι' αυτό και αποφάσισε να το υποστηρίξει με πολλές εκατομμύρια λίρες τον επόμενο χρόνο. Επίσης, ένα σημαντικό μέρος αυτών των 43 δισεκατομμυρίων ευρώ θα δαπανηθεί για την ανάπτυξη και παραγωγή του Steel Dome, δηλαδή του δικτύου αντιεροπορικής ασπίδας της Τουρκίας. Επιπρόσθετα, εδώ και χρόνια αποδεσμεύουμε κεφάλαια για την ανάπτυξη του αεροσκαφους πέμπτη γενιάς μας, του Καν. Υποστηρίζουμε οικονομικά περισσότερα από χίλια διαφορετικά προγράμματα της αμυντικής μας βιομηχανίας, αυτή τη στιγμή έκλεισε ο Τούρκος Αντιπρόεδρος. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.